Οι μαθητές της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και λίγο αργότερα κινήθηκαν προς τη Βουλή. Το συλλαλητήριο κινήθηκε προέστα εκεί και κατηφόρησε συνέχεια από την Πανεπιστημίου. Ωστόσο, μια ομάδα νεαρών που δεν είχε σχέση με το συλλαλητήριο επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις στον φραγμό της Βασιλής Σοφίας με Μολότοφ. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, τα οποία φυσικά εξαπλώθηκαν και προς την υπόλοιπη πορεία με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που έχουν καταγραφεί και δείχνουν τους μαθητές να τρέχουν για να αποφύγουν τις Μολότοφ. Πίσω το παλό, παιδιά! Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους 196 έφεδρους και εθελοντές Κωνσταντινοπολίτες πεσόντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο πάρκο Φλίσβου Παλαιού Φαλήρου είπε ότι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χρέος εν ώψη των προκλήσεων του μέλλοντος να θυμούνται και να αναγνωρίζουν εμπράκτως την συνεισφορά των Ελλήνων στους κοινούς αγώνες για την ελευθερία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να θυμούνται και οφείλουν να αναγνωρίζουν εμπράκτως ποια ήταν η συνέπεια διαχρονική και με πόσες θυσίες με την οποία εμείς οι Έλληνες υπερασπιστήκαμε πάντοτε όταν χρειάστηκε και θα το κάνουμε πάντοτε αυτά τα ιδανικά. Την ελευθερία, την ειρήνη, τη δημοκρατία, τον πολιτισμό μας. Και οφείλουν, γιατί αυτό απαιτεί η διεθνής δικαιοσύνη, να κάνουν τη σύγκριση με άλλα κράτη, με άλλους λαούς. Και ξέρετε πολύ καλά, και ξέρουν και εκείνοι πολύ καλά, ιδίως σε ποιο λαό και σε ποιο κράτος αναφέρομαι, ιδίως το ξέρουν οι Κωνσταντινοπολίτες, το οποίο σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας και της διεθνούς συνεργασίας έμεινε, θα λέγαμε, επιμέλεια στο περιθώριο της ιστορίας δίχως να δώσει ποτέ απολύτως τίποτε, ζητώντας πάντοτε τα πάντα.